Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον νέο προπονητή του Ηρακλή, τον κύριο Αλέκο Βοσνιάδη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Coach, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλή αρχή, καλή δύναμη και καλώς ήρθες στον Ηρακλή. Καλώς σας βρήκα και είναι χαρά μου που βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα. Έγινε πραγματικότητα τελικά αυτό που τα προηγούμενα χρόνια δεν γινόταν. Πολύ χαρούμενος, το λέω και πάλι, που ήρθε η στιγμή να προπονήσουμε και την Ιρακλή. Είναι κάτι που σας γεμίζει περισσότερο από όλα στην προπονητική σας καριέρα, ότι είναι και ο Ηρακλής πλέον. Βάζετε ένα νι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. Δεν το συζητάμε. Εξ' άλλως εμείς μεγαλώσαμε απέναντι. Το Κωνσταντζόγλου ήταν διοικητικός μας από την Τριάνδρεια. Είναι πολύ κοντά εκεί. Ήρθε η στιγμή να λάβω μια μεγάλη ομάδα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες που έχω στην καριέρα μου. Το σημαντικό θα είναι να έχουμε καλή χρονιά και να επαναφέρουμε την ομάδα εκεί που πρέπει να είναι. Βλέποντας κανείς τι έχετε πετύχει όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά με τις τρεις ανόδους. Διχάσατε στα χαρτιά με τον Απόλλωνα Αθηνών. Ναι. Πήραμε τη θέση που έπρεπε και τελικά σώσαν το Λεβαδιακό για τη χρονιά που είχε ανέβει και ο Ηρακλής. Βεβαίως, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Δηλαδή έχουμε μία που μας την κλέψανε. Τέσσερις, να τις πούμε αγωνιστικά. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι πολλά τα χρόνια μεταξύ τους η κάθε μία. Και αν ρωτούσα λοιπόν τι είναι αυτό που έχει ο Αλέκος ο Βοσνιάδης, ποιο είναι που κάνει τον Απόλλωνα να ανεβαίνει, την Νίκη Βόλου να ανεβαίνει, την Κέρκυρα να ανεβαίνει, τον Ηρακλή θέλω να πιστεύω να ανέβει και ο Ηρακλής. Τι είναι αυτό που έχετε? Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι ξεκάθαρες επιλογές και πάνω απ' όλα στις κρίσεις να μπορείς να έχεις την ηρεμία να τη διαχειριστείς, γιατί και στον Απόλλωνα και στην Κέρκυρα και στην Νίκη Βόλου και πάλι στον Απόλλωνα είχαν χρονιά, υπήρχε περιπτώσεις μέσα στη χρονιά που είχαν στραβώσει. Αν δεν είχαμε εκεί την ηρεμία να ηρεμήσουμε όλο το περιβάλλον και να έχουμε καλή συνέχεια, να φανταστείτε την πρώτη χρονιά του Απόλλωνα, τότε που ήταν, το λέω πάντα, ότι ήταν το πιο δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, σε δηλαδή πολλές ομάδες, μεγάλες ομάδες εκείνη τη χρονιά. Ναι. Με πολύ κόσμο από πίσω, δηλαδή ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Ο Απόλλων λοιπόν από τότε που ήταν, γιατί ο στόχος τότε ήταν να σωθούμε, τέλος Δεκεμβρίου ήταν πρώτος. Είχε αποκλείσει και σε διπλά παιχνίδια και τον Όφη που ήταν της Σούπερλίγκας. Το Δεκέμβριο είπαμε να ενισχύσουμε την ομάδα. Εκείνο το χρονικό διάστημα ήταν τρία κακά αποτελέσματα πάνω στην αλλαγή της ομάδας. Αν εκεί δεν υπήρχε ηρεμία, σε καμιά περίπτωση η ομάδα θα μπορούσε να... Για να μην σε πάρει από κάτω, έτσι. Ακριβώς. Εκεί και η διοίκηση και η πλευρά η δική μας ηρεμήσαμε την κατάσταση και μετά ήρθαν 12 ή 13 νίκες συνεχόμενες και ο Απόλλωνας στην κατηγορία. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, και κυρίως τώρα που υπάρχει και μεγάλη πίεση από μια ομάδα που ξέρεις, όταν λέμε είναι μονόδρομο στο να αλλάξουμε κατηγορία, υπάρχει πίεση του κόσμου για να επιτευχθεί αυτό. Τώρα θέλει μεγαλύτερη ηρεμία, θα είναι να τραβώσει και με την εμπειρία που έχουμε πιστεύω ότι θα το φέρουμε πάλι στην κατηγορία. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής έχει τον Παύλο Μυροβορίδη που στα τελευταία 5 χρόνια έχει 4 ανόδους. Τον Αλέκο Βοσνιάδη που έχει 4 αγωνιστικά ανόδους. Παίχτες που ξέρουν πάρα πολύ καλά να παίζουν στη Σούπερ Λίγκα, όχι στη Β' Εθνική. Υπάρχει κάτι που λείπει για να έρθει επιτυχία? Η συμπαράσταση του κόσμου. Δεδομένη, σας την υπογράφω. Το σημαντικό, η θετική αύρα που λέει να δημιουργήσει, ξέρετε αυτό που λέμε, το δούμε άνοιγμα να φυσήξεις για να σμπρώξεις την ομάδα. Ναι. Ποτέ, και βλέπουμε και τι τράβηξαν και κάποιες άλλες ομάδες για να ξεκολλήσουν από αυτές τις κατηγορίες. Ο Άρης έκανε 2 χρονιά στη Γάμα, 2 χρονιά στη Βίτα, που φανταζόντουσαν όλοι ότι χρόνο θα πάρει κατηγορίες. Είναι πολύ σημαντικό, λέω πάντα εγώ, ότι υπάρχει στην καθημερινότητά μας και γύρω μας, να βγάζει αυτή τη θετική αύρα που να σμπρώχνει την ομάδα και να την κάνει να αισθάνεται και να υπάρχει ο ενθουσιασμός που πρέπει και το κυριότερο να υπάρχει η υπομονή ότι το δύσκολο είναι δίπλα μας. Πιστεύω ότι μετά ο Ηρακλής δεν έχει αποκτήσει κάτι. Αν με το καλό τελειώσουν και τα διοικητικά και αποκτήσει
και το αγωνιστικό, την ηρεμία του. Πιστεύω ότι όλοι μαζί, τον κόσμο και με την διοίκηση του Τσίπρα, θα μπορέσουμε να φέρουμε την ομάδα στο παραπάνω και το. Μιας και το αναφέρατε, όλο αυτό που υπάρχει τις τελευταίες μέρες, το διπλό ενδιαφέρον με τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Σορούρ, με τις επαφές που γίνονται, με την σχετική αγωνία για να μπουν τα χρήματα για το μετοχικό κεφάλαιο, φαντάζομαι είναι γνωστά και σε εσάς πράγματα, όπως και τους ποδοσφαιριστές. Θεωρώ είναι δύσκολο κάτι τέτοιο να μην μπει στα αποδυτήρια. Σίγουρα εύχεστε να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι, για να. Εννοείται. Εννοείται. Πιστεύω ότι όταν υπάρχει μια διοίκηση η οποία μπορεί να βάλει πράγματα σε τάξη και την ομάδα την ηρεμεί και δημιουργεί ένα περιβάλλον γύρω της ασφαλής, είναι πολύ σημαντικό να τελειώσει είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, να τελειώσει το διοικητικό και να μπορέσει η ομάδα ήρεμα να ασχοληθεί με το αγωνιστικό και με αυτό που πρέπει να ασχοληθούμε πραγματικά εμείς οι προπονητές και οι παίκτες, με τις υποχρεώσεις μας που είναι μπροστά μας και το πώς στο τέλος θα έχουμε κάνει τέτοια συγκομιδή να μας οδηγήσει στην παραπάνω κατηγορία. Κύριε Βοσνιέδη, να επιστρέψω λίγο στο αγωνιστικό. Σας ανησυχεί καθόλου το ότι η ομάδα δεν έκανε όλοι μαζί προετοιμασία? Τι θέλω να πω, ανέβηκε στο βουνό στα 3-5 πηγάδια άλλη ομάδα. Κατέβηκε άλλη ομάδα, προσθέθηκαν και άλλοι ποδοσφαιριστές και σίγουρα για όλα αυτά και για τον κύριο Μπαξεβάνο που προηγήθηκε, αλλά και για εσάς πόσο μάλλον τώρα θα είναι πολύ δύσκολο, έτσι, να διαχειριστείτε όλο αυτό. Κοιτάξτε, έτσι όπως πήγε το καλοκαίρι, ξεκίνησε μια ομάδα, εμφανίστηκε και ο Παύλος Μυροφορίδης, άλλαξαν τα δεδομένα, κάποιοι παίχτες φύγανε, επαναρκετοί ποδοσφαιριστές, άλλη ομάδα ξεκίνησε να προπονείται, άλλη συνεχίζει. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα αυτή η οποία μαζεύτηκε μετά, μέχρι και τις 15 Αυγούστου, είναι και λίγο μετά τις 15 Αυγούστου, είναι στην τέταρτη εβδομάδα προετοιμασίας. Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι που είχε να διαχειριστεί και ο κ. Μπαξεβάνος και τώρα εγώ. Δεν θα μείνουμε σε αυτό όμως, δεν μπορείς να μένεις σε δικαιολογίες. Εμείς ξέρουμε ότι και αύριο να αρχίσει το μάθημα και την επόμενη μέρα να αρχίσει. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να αρχίσουμε τη συγκομιδή και τα αποτελέσματα που πρέπει να παίρνουμε. Άρα είναι καλό που πάμε για 29 Σεπτεμβρίου μάλλον, Εντάξει, είναι κέρδος. Αλλά να ξέρετε ότι δεν θα με ανάρχιζε και την άλλη εβδομάδα. Υπάρχει και το κύπελλο 16. Θα το δούμε και αυτό. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάτι άλλο. Αλλά σίγουρα ξέρω ότι βρίσκομαι σε μια ομάδα που πολλή δικαιολογία δεν περνάει. Χρόνο δεν θα με δώσουν. Αυτά λίγο πολύ τα γνωρίζω. Γι' αυτό σας λέω εδώ. Μεγάλωσα εδώ, ζω, ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Σίγουρα θα χρειαστούμε πολλή δουλειά. Σίγουρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε από την πρώτη μέρα, από το πρώτο αποτέλεσμα, την νίκη. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα λέμε πολλά, δεν θα δικαιολογούμε και πολύ. Θα μείνουμε αποκλειστικά στο πώς θα φτιάξουμε γρήγορα την ομάδα μας να καταλάβει τι ακριβώς θέλουμε για να είναι όσο έτοιμη γίνεται το ξεκίνημα. Και αυτό που θέλω να μείνει στο τέλος, γιατί το λέω πάντα, στον Ηρακλή ήρθα και δεν θα μείνω στο μυαλό των φιλάθλων από τις ατάκες μου. Ούτε ηρακλόγευτο προσύνη θα πουλήσω, ούτε παραπανήσια πράγματα θα κάνω. Τα αποτελέσματα. Επαγγελματίας προπονητής, να δουλέψω και να πετύχω. Και από εκεί και μετά ας με αγαπήσουν ή ας με αποδεχτούν μέσα από τα αποτελέσματά μου και από τη δουλειά μου. Τα πολλά λόγια και τα παραπανήσια σίγουρα δεν θα τα κάνω ποτέ. Έχετε και μία πρόκληση μαζί σας επίσης και εσείς και όλη η ομάδα που σημαίνει ότι η πρωτιά ανεβαίνει και για το δεύτερο δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι και αυτό κάτι, έτσι. Στόχος μας είναι να βγουν πρώτοι, το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ποια ομάδα από πάνω θα θέλει να παίξει με την Ερακλή με μπάρος? Τι δεν δουλεύει. Φαντάζομαι καμία. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να βγούμε κατηγορία. Να μην, γι' αυτό λέω, να μην λέμε και πολλά μεγάλα λόγια, αλλά να πάρουμε και την απέναντι μεριά. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε μπροστά μας δύο θέσεις, βγάλουμε την ομάδα, ευχή μας είναι να βγει στην πρώτη, και από εκεί και μετά να πάμε στη θέση που πρέπει να είμαστε. Μεταγραφές θα δούμε. Μαθαίνω ότι με τον Μπαστακό δεν προχωρά, του Κλέιτον είναι ανοιχτό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε κάτι από αυτό. Κοιτάξτε, είμαστε μια γεμάτη ομάδα.
Αυτό το ρόστερ είναι εξαιρετικό, δηλαδή εδώ θα στριμωχθούν οι ποδοσφαιριστές τώρα που σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα της κατηγορίας θα παίζανε βασικό τόπο. Αυτό είναι το η δυσκολία του Ηρακλή. Πολύ καλή ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση. Γρήγορα να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό που λέμε εμείς, να βρούμε τη χημεία μας. Να καταλάβουν και τα παιδιά ότι παίζοντας σε ένα μεγάλο σύλλογο δεν είναι να βάλω τον εαυτό μου πάνω από την ομάδα, αλλά να τον έχω κάτω από την ομάδα. Όποιος το καταλάβει, το καταλαβαίνει γρήγορα, το αντιλαμβάνεται γρήγορα και μας βοηθάει γρήγορα. Όποιος δεν το καταλάβει, θα έχει πρόβλημα. Δεν θα δούμε τι θα κάνουμε. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι είμαστε μια γεμάτη ομάδα. Αν έρθει κάτι, θα είναι κάτι εξαιρετικό. Θα προσφέρει το κάτι παραπάνω, λέτε έτσι. Εννοείται, εννοείται. Ότι έρχομαι και προσφέρω κάτι εξαιρετικό. Είναι μια γεμάτη ομάδα, Ρακλής. Δεν έχουμε, πιστεύω, θα έχουμε πρόβλημα. Το είχα συζητήσει πρόσφατα στην εκπομπή και με τον κύριο Μπαξεβάνο ότι αυτό το άγχος δεν υπάρχει. Το να κοιτάς στον πάγκο και να ξέρεις ότι έχεις συνέχεια λύσεις είτε για τραυματισμούς μακριά από εμάς είτε για κάρτες ή οτιδήποτε. Εντάξει, έτσι είναι, αλλά είπαμε, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, θέλουμε την άλλη διαχείριση. Εκεί θα σε βγάζει και μια δυσκολία διαφορετική. Αλλά είναι πολύ καλύτερο να έχεις να διαχειριστείς ανθρώπους οι οποίοι θα θεωρούν τον εαυτό τους ότι πρέπει να παίξουν και θα είναι λίγο στριμωγμένοι, ναι, παρά να μην έχει να γυρνάς στον πάγκο και να μην βλέπεις τίποτα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, η ομάδα είναι ξεκάθαρη. Έκανε τις καλύτερες μεταγραφές, τις έκανε για ένα συγκεκριμένο στόχο, να αλλάξει κατηγορία. Άρα λοιπόν, όσοι είμαστε εκεί, ούτε πολλές δικαιολογίες, ούτε πολλά λόγια. Έργα και προχωράμε. Κάτι τελευταίο, coach, και να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Από πέρυσι το επίθετο Βοσνιάδης δεν μας είναι άγνωστο. Γιατί και στις περιγραφές και στο ρεπορτάζ υπάρχει ένας τραυματοφύλακας, έτσι, μαζί με τους υπόλοιπους, και για όσους δεν το γνωρίζουν είναι ο γιος σας. Είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που συνεργάζεστε. Είναι η πρώτη φορά και γίνεται γιατί τον βρήκα. Τον βρήκα με 25-26 μετοχές πέρσι, βασικό τερματοφύλακα στον Ηρακλή. Βεβαίως. Τον κρατήσαν οι άνθρωποι στην καινούργια χρονιά μαζί με τον Γιώργο τον Αβάρη και, και τα άλλα δύο τα παιδιά, τον Γιουριάδη και τον Γρόμο. Τον βρήκα. Δεν πιστεύω ότι θα ήμουν σε κάποια άλλη ομάδα και θα τον ζητούσα να έρθει και θα έρχονταν. Είναι και αυτού η αρχή. Και πώς είναι τώρα το συνέστημα το να τίποτα, τώρα ξεχωρίσω τον πατέρα από τον προπονητή? Όχι, όχι, ξεκάθαρα. Εκτός γηπέδου και εκτός άλλης, είναι αλλιώς άμα το βάλεις, άμα το ξεκαθαρίσεις, έχεις πρόβλημα. Επαγγελματίας προπονητής, βλέπετε τον επαγγελματία που δυσφορεστεί τα άλλα, όλα είναι περιττά και έτσι θα το δούμε. Και θέλω να το δει και ο κόσμος έτσι. Και το σημαντικό είναι ότι δεν είμαστε και οι πρώτοι που τυχαίνει να το κάνουμε. Βλέπουμε παραδείγματα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά. Με τον προπονητή που ρηθεί σε μια οικογένεια. Είναι ξεκάθαρο. Να είναι όπως πρέπει να είναι, να βοηθήσει την ομάδα μαζί και με τα άλλα παιδιά που είναι στη θέση του, και είναι ξεκάθαρα ο επαγγελματίας προπονητής με τον επαγγελματία που προσφερθεί. Και να πω και κάτι άλλο, αυτό πρέπει να σταματήσουμε να το συζητάμε τώρα, γιατί εντάξει, το κάνουμε μια φορά συζήτηση, μην το επαναφέρουμε γιατί το θυμάται και ο κόσμος. Καλά, ναι, αλίμον, έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Έχετε απόλυτα δίκιο. Απλά ήθελα να ρωτήσω πώς είναι το συνέστημα. Δεν θα του χαριστεί τίποτα του ταυτόχρονου. Ναι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν μας έχει τύχει, θα το συνειδήσουμε γρήγορα, αλλά να ξέρετε θα κάνουμε το καλύτερο, δεν θα υπάρχει. Εύχομαι ολόψυχα το σπίτι Βοσνιάδη να πανηγυρίζει στο τέλος την άνοδο και όλη η οικογένεια, η δική σας και όλη η οικογένεια του Ηράκλη κατά επέκταση. Το εύχομαι και εγώ και στο ξεκίνημά μας να έρθουν όλοι δίπλα μας, να αγαπήσουν την καινούργια ομάδα που κάνουμε. Να την πιστέψουν πολύ και να την πρόξουν, γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο. Είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα καταφέρουμε αν επικρατήσουν όλα αυτά που είπα στην αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Να πάνε όλα καλά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.